Πάμε και στο Βέλβετ τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι ακριβώς γίνεται όσον αφορά τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν την προηγούμενη περίοδο και πού βρισκόμαστε όσον αφορά τις αποζημιώσεις. Έχουμε στο δελτίο ειδήσεων του ΓΕΣ τον πρόεδρο του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, τον κύριο Νίκο Κουτλιάμπα. Κύριε Κουτλιάμπα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καταρχήν, να δούμε λίγο. Πραγματοποιήθηκε μία σύσκεψη τις προηγούμενες ημέρες, παρουσία και των βουλευτών της κυβέρνησης εκεί και της αντιπολίτευσης και της περιφέρειας, όσον αφορά τι γίνεται με τις χαλαζοπτώσεις και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την κακοκαιρία. Πού βρισκόμαστε, έχουν ξεκινήσει αποζημιώσεις, κύριε Κουτλιάμπα? Όχι, όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρωθεί καταγραφές των ζημιών. Ναι. Τα συνεργεία του ΕΛΓΑ αναπερνάνε γρήγορα από ό,τι μας είπαν τα κτήματα για να κάνουν την ακριβή μέτρηση των δέντρων ένα κτήμα. Μετά θα πρέπει να γράψουν τα προβλήματά τους και ακολουθεί μια διαδικασία συγκεκριμένη, η οποία δυστυχώς είναι χρονοβόρα. Είναι μεγάλο, είναι χρονοβόρα, γιατί βλέπουμε ότι σχεδόν και ένα μήνα έχουμε αυτές τις καταστροφές και άργησε η διαδικασία. Χρονοβόρα. Η διαδικασία όσον αφορά τις καταγραφές των ζημιών ήταν σχετικά λίγο, δηλαδή ήρθαν και τελειώσανε. Μάλιστα. Τι σας είπαν οι βουλευτές? Πού θα πρέπει να υπάρξει η επίσκεψη από τις υπηρεσίες? Τι ζητήσατε εσείς από τους βουλευτές, γιατί είναι μέσα στα κέντρα λήψης αποφάσεων και ποιες διαδικασίες να προχωρήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να αποζημιωθείτε? Αυτό που στην ουσία έγινε κουβέντα με τους βουλευτές του νομού, ήταν όλοι οι βουλευτές, θα πρέπει να πω, και εκπρόσωπος της περιφέρειας ο κύριος Σάμπας, ο αντιπεριφερειάρχης. Αυτό που κουβεντιάστηκε και που συμφωνήσαμε, ναι, είναι ότι θα πρέπει από κοινού όλοι μαζί σε μια συνάντηση με τον υπουργό του κύριο Δωρίδη να ζητήσουμε συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία είναι η επιτάχυση όλων των διαδικασιών που λέγαμε πριν, δηλαδή να μην μας πάρει Απρίλη ή Μάη, τώρα να αποζημιωθούν παραγωγή, να πάει όσο γίνεται πιο πριν. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι αν μπορεί να βγει προκαταβολή πριν το νέο έτος, όσον αφορά τις αποζημιώσεις. Το τρίτο είναι ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε ως περιοχή που δεν είχε απασχολήσει ποτέ τον ΕΛΓΑ μία έξτρα βοήθεια, όχι από τον ΕΛΓΑ, από το κράτος. Ναι. Για να καλυφθούν έξοδα, γιατί η αποζήμιση του ΕΛΓΑ, θα πρέπει να σας πω ότι το μάξιμο να πάρει ένας παραγωγός είναι το 1/4 από ό,τι θα έπαιρνε αν συγκόμιζε κανονικά τα φώτα του. Αναστρέμα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν φτάνουν για τα έξοδα αυτά. Εσείς θεωρείτε ότι όλα αυτά θα προχωρήσουν, ναι? Γιατί όταν μου λέτε εσείς για προκαταβολή έστω αρχής του έτους κλπ, άρα υπάρχει μια διαδικασία. Εγώ θα έλεγα για μια προκαταβολή στα μέσα του Νοέμβρη. Εσείς μιλάτε για το 21 πάντως. Για προκαταβολή εμείς ζητάμε να είναι πριν το νέο έτος. Πριν το νέο έτος, μάλιστα. Ναι. Τώρα, αν δεν γίνει η συνάντηση στο Υπουργείο, δεν μπορεί να σας πειράσει τίποτα. Μάλιστα. Εκεί θα γίνει η μεγάλη κουβέντα με τον Υπουργό. Όπως επίσης, το πιο σημαντικό, θα πρέπει να ενταχθεί επιτέλους και η περιοχή μας στην αντιχαλαζική αποαέρωση που τη ζητάμε εδώ και 12 χρόνια. Και πάρα πολλά χρόνια. Πώς είναι αυτοί οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής που έχουν πάθει αυτή τη ζημιά, όλοι, κύριε Πρόεδρε? Όλοι. Όλοι, δυστυχώς όλοι. Άλλοι περισσότερο, όλοι λιγότερο. Είναι όλη η περιοχή. Μάλιστα. Πώς κινηθήκατε μετά την καταστροφή, μετά τις ζημιές που υπήρχαν από την κακοκαιρία, πώς κινήθηκε ο συνεταιρισμός όσον αφορά το Ροδάκινο, τι κάνατε? Δηλαδή, γιατί ήταν μια χρονιά πολύ δύσκολη για σας. Η χρονιά όσον αφορά την οργάνωση ήταν πολύ δύσκολη, γιατί εκτός της ζημιάς που είχαμε, το κακό του έργου πιθανά μπορεί να ερχόταν κάποιες τέτοιες οδοπτώσεις, αίσθητα και αυτά τα λίγα, είναι οι αγορές. Αγορές που άνοιξαν με κόπο, με χρήμα, με τρέξιμο, με αγωνία, επί σειρά του. Και κινδυνεύουμε τώρα να χάσουμε αγορές. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι αυτό. Μάλιστα. Όλη αυτή την περίοδο τώρα μετά την κακοκαιρία έμεινε καθόλου σοδιά στα χωράφια? Υπήρχε τίποτα μετά? Υπήρχε, αλλά ελάχιστη. Ελάχιστη μπροστά σε αυτό που θα έπρεπε να έρθει. Γι' αυτό σας λέω ότι από εκεί, από 5 του μηνός και μετά, από 5 Αυγούστου και μετά, προσπαθούμε απλά να κρατάμε ισορροπίες με τους συνεργάτες μας. Μάλιστα. Δηλαδή όλους από λίγα για να μπορέσουμε να τους χαιρετήσουμε για τα επόμενα χρόνια. Για να τους μπορέσουν να κρατήσουν τα επόμενα χρόνια. Πιέσατε τώρα, πιέζετε όμως να προχωρήσουν γρήγορα όλα αυτά? Δηλαδή οι βουλευτές, ναι, άκουσαν τις προτάσεις, δεσμεύτηκαν, αλλά έχουμε ακούσει πολλές δεσμεύσεις το προηγούμενο διάστημα και τελικά μένω μόλις στις δεσμεύσεις, κύριε Πρόεδρε. Σας είπα και πριν, αν δεν γίνει το ραντεβού στο Υπουργείο, δεν πρόκειται να μιλάμε. Για πότε βλέπετε συνάντηση με τον κύριο Βορύδη? Ελπίζω να είναι και την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Ελπίζω.
Ωραία. Θα περιμένουμε και εμείς να δούμε ποιες θα είναι οι επαφές που θα κάνετε και ποια θα είναι τα αποτελέσματα, ώστε να αποζημιωθείτε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί υπάρχουν πολίτες στο Βελβεντό οι οποίοι ζουν από αυτή την παραγωγή. Δεν έχουν εισοδήματα. Ότι είναι κατά κύριο επαγγελματίες. Ναι. Και περιμένω αυτές τις αποζημιώσεις. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Εγώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.